Αποκαλυπτικός ήταν ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Μπόλτον, σε συνέντευξη στην Καθημερινή, μέρος της οποίας παρουσίασε τουρκικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ο Μπόλτον δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναρωτηθούν αν η Τουρκία επιθυμεί ή όχι να παραμείνει στο ΝΑΤΟ, ενώ δεν είναι απόλυτα πεπισμένος ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρέμβαινε για να αποτρέψει θερμό επεισόδιο ή στρατιωτική σύραξη μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Τη δήλωσε για το Μοντρέ και τα στενά του Βοσπόρου. Ερώτηση. Έντονες είναι οι φήμες για συζητήσεις για πιθανή αναθεώρηση της σύμβασης του Μοντρέ. Εάν αυτά ισχύουν, πώς μπορεί μία αναθεωρημένη σύμβαση του Μοντρέ να επηρεάσει την ισορροπία δυνάμεων στη Μαύρη Θάλασσα? Ο κύριος Μπόλτον απάντησε: «Η απάντηση στο ερώτημα εξαρτάται από το κατά πόσο ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας θα εξακολουθεί να επιπλέει στο τέλος του πολέμου». Ενώ ότι οι Ουκρανοί του έχουν κάνει ουσιαστική ζημιά, βυθίζοντας μεταξύ άλλων την Αυαρχίδα, ενώ σε πρόσφατη επιδρομή κατέστρεψαν ένα αποβατικό και ένα υποβρύχιο. Όμως η φύση της Μαύρης Θάλασσας έχει αλλάξει ριζικά και η γεωστρατηγική πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ως εκ τούτου, η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για τα Δαρδανέλια και τον Βόσπορο είναι η ίδια με παρόμοια περάσματα, όπως η διόρυγα του Σουέζ και η διόρυγα του Παναμά, και σε αυτή είναι ανοιχτά όλα σε ελεύθερη διέλευση όχι μόνο από εμπορικά αλλά και από στρατιωτικά σκάφη. Για Ελλάδα και Τουρκία, ο κύριος Μπόλτον ανέφερε ότι εάν οι Τούρκοι δεν είναι πρόθυμοι να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους υπό την κυβέρνηση Ερντογάν, η Ελλάδα μπορεί να παρέμβει. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή παρουσία του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο. Ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Μπόλτον, γνωστός και ως το μαύρο κουτί του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε: «Εάν οι Τούρκοι δεν είναι πρόθυμοι να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους υπό την κυβέρνηση Ερντογάν, νομίζω ότι αυτό θα αυξήσει τη σημασία της Ελλάδας και του ρόλου της. Είναι έτοιμη να αναλάβει. Γιατί έχει ισχυρή παρουσία στη Μεσόγειο. Χρειαζόμαστε παρουσία του ΝΑΤΟ», είπε. Η στάση αυτή του Μπόλτον οφείλεται στη σαφή προθυμία των τουρκικών αρχών να τηρήσουν μια σκληρή αντιρωσική στάση για τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Οι Τούρκοι ήδη παίζουν σε διπλό ταμπλό ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία, κάτι που πολλά τσακάλια, τεχνοκράτες, Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική είτε αρνούνται να το αποδεχθούν είτε το έχουν ήδη αποδεχθεί σιωπηλά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.